Να πω έναν τεράστιο ευχαριστώ σε αυτήν την υπέροχη γιαγιά που μας έχει ανοίξει την καρδιά της και μας έχει υποδεχτεί. Σας ευχαριστώ τόσο θερμά. Υποκλίνομαι, τι να πω, ειλικρινά. Σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Πάνε 63 χρόνια από τότε που έπεσαν οι πρώτες βόμβες, οι οποίες σήμαναν τη ΣΕΟΚΑ την αρχή. Πάνε 63 χρόνια που η γιαγιά Αποστολού είπε το ίστατο χαίρε στον ήρωά της, στον ήρωα όλο μας, το μόδεστο Παντελή, τον πρωτομάρτυρα του απελευθερωτικού αγώνα. Πόση συγκίνηση προκάλεσε όταν η εικόνα της γιαγιάς Αποστολούς να κάθεται καρτερικά απέναντι από το άγαλμα του άντρα της έκανε το γύρο του διαδικτύου. Αυτή η φωτογραφία ήταν και η αφορμή της συνάντησής μας. Μια εγκάρδια χειραψία και ένα «ευχαριστώ που με σκέφτεστε» ήταν αρκετά για να καταλάβω το μεγαλείο της. Σχεδόν αμέσως ξεκίνησε να μας εξιστορεί τα γεγονότα και τα θυμόταν τόσο έντονα λες και έγινα χθες. Ξημερώματα της 1ης Απριλίου 1955, ημέρα Παρασκευή, ο άντρας μου, ο μόδεστος Παντελή, επίεν κάτω στο σωματείο. Εκεί συναντηθήκαμε με τον αδερφό του τον Παναγιώτη και ήρθα σπίτι. Όταν ήρθα σπίτι μου είπε ο μόδεστος, «Αποστολού, δίθου να πάμε σινεμά». Όταν άρχισε να ντύνουμε, μου είπε, «Αποστολού, μείνε μια άλλη νύχτα και απόψε δεν έχει εισιτήρια για γυναίκες, μόνο για μερικούς άντρες. Και να πάμε μια άλλη νύχτα που θα έχει εισιτήρια για γυναίκες, να πάρουμε και τα μωρά, τον Παντελήν και τον Παναγιώτη». Εκείνη την ώρα εχτύπησαν η πόρτα και του εφώναξαν. «Μόδεστε, είσαι έτοιμος, άτε πάμε». Με έβαλε μες στα αγκάλια του, με εφήλισε. Έβαλε τα μωρά μες στα αγκάλια του και τα εφήλισε. Και τους είπε, «Όχι να κοιμηθείτε, να με περιμένετε. Και να έρθω γρήγορα και πόψε, θα σας πω παραμύθι. Θα σας πω μια μεγάλη ιστορία». Ο αδερφός του ο Κυριάκος που ήξερε που θα πήγαινε ο μόδεστος, όλη την νύχτα δεν κοιμήθηκε. Επήγαινε και έρχεται και με ρωτούσε, «Αποστολού, ήρθε ο μόδεστος?». Όταν του έλεγα όχι, έφευγε και πάλι ξανάρχεται. Όταν εξημέρωσε το πρωί, ήρθε πάλι ο Κυριάκος και μου είπε, «Αποστολού, είστε ο μόδεστος?». Όταν του είπα όχι, έσφουσε το κεφάλι του, έβαλε το σταυρό του και είπε, «Παναγία μου, Παναγία μου». Έβαλε τα μωρά μες στα αγκάλια του και έκλαιε. Και τους είπε, «Μας την κατάφερε ο παπάς σας. Επίεν να κόψει το ρεύμα και έπαθεν ηλεκτροπληξία και πέθανε». Ο πρώτος τομεάρχης εδώ στην περιοχή Αμοχώστου, ο μετέπειτα ήρωας Γρηγόρης Αυξεντίου, επρόκειτο να ηγηθεί ένοπλης επίθεσης εναντίον της βάσης των Βρετανών στην Δεκέλια και αποστολή των Ανδρέα Κάριου, μόδεστου Παντελή και Κυριάκου Παντελή ήταν να φροντίσουν να διεξαχθεί ένα σαμποτάζ εδώ υπό τη μορφή βράχη κυκλώματος, ούτως ώστε υπό το σκότος να δράσει η ομάδα Αυξεντίου. Προετοίμασαν τον εξοπλισμό τους, ξεκίνησαν στο σημείο που βλέπουμε πίσω να προσπαθούν την πέτρα με το δεμένο σχοινί, την αλυσίδα και το δεύτερο κομμάτι σχοινιού να την περάσουν πάνω από τα ηλεκτροφόρα καλώδια, ούτως ώστε τραβώντας το σχοινί η αλυσίδα να παρεμβληθεί μεταξύ των καλωδίων και να γίνει το βραχυκύκλωμα.
Τις πρώτες 2-3 φορές ήταν ανεπιτυχείς τις προσπάθειές τους, το σκηνή έπεφτε κάτω, νοτίστηκε, κατέστη καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Όταν ο Ανδρέας Κάριος κατόρθωσε να περάσει την πέτρα με το σκηνή πάνω από τα καλώδια, ο Μόδος του Σπαντελή έτρεξε και το έπιασε να το κατεβάσει γρήγορα για να τεντώσουν τα δύο τμήματα του σκηνιού και η αλυσίδα να παρεμβληθεί. Ωστόσο, λόγω της υψηλής τάσης του ρεύματος, πέθανε ακαριαία από ηλεκτροπληξία. Οι σκηνές που ακολούθησαν συγκλονιστικές. Αρχίσαν τα κλάματα και τα μωρά εφωνάζασαν «Παπά, παπά, μάμα, θέλουμε τον παπά μας. Μάμα, γιατί έπεθανε ο παπάς μας». Και κλαίαμε και σε λίγο εγέμωσαν το σπίτι κόσμων που ερχόταν να μάθουν γιατί επέθανε ο Μόδος. Την επόμενη ημέρα έγινε η κηδεία. Χιλιάδες κόσμου έβαλε τα καλά του και έσπευσε να αποχαιρετήσει τον ήρωά τους, το παλικάρι τους, τον 31χρονο Μόδος το Παντελή από το Λιοπέτρι. Μάλλον κάτι μέσα του του έλεγε ότι θα θυσιαστεί στον αγώνα, γι' αυτό οι εντολές που άφησε στη γυναίκα του, την 25χρονη τότε Αποστολού, ήταν ξεκάθαρες. «Όταν πεθάνω, θέλω να με σκεπάσετε με την ελληνική σημαία». Από τότε έβαλε τα μαύρα και δεν τα έβγαλε ποτέ. Επιστράτευσε κάθε κρυφή της δύναμη για να μεγαλώσει τα δυο τους ανήλικα παιδιά, τον μόλις 2 χρονών Παναγιώτη και τον λίγο μεγαλύτερο Παντελή. Αυτό που θυμάται έντονα η γιαγιά Αποστολού είναι οι σκηνές των παιδιών της να τρέχουν στο κημητήριο και να σκάβουν με τα χέρια τους για να βγει ο πατέρας τους και να πάνε σπίτι. Μάταια όμως. Το σπίτι τους από τότε θυμίζει μουσείο του αγώνα, γεμάτο φωτογραφίες του ήρωα, ενώ το κρεβάτι παρέμεινε στρωμένο με ελληνική σημαία και η Αποστολού δεν κοιμήθηκε ποτέ ξανά εκεί. Μεγαλώσαν και μεγαλώσαν παραπάνω φρόνιμα από τα άλλα παιδιά που είχαν τον πατέρα τους. Από τότε οι Αγγλέζοι στιγμάτισαν το σπίτι του Μόδεστου. Ανά πάσα ώρα και στιγμή έκαναν έφοδο. Ερχούνταν πάντα και κάμναν κερφιού δίπλα μες στο χωράφι. Ερχούνταν, εμπαίναν έσω τούτου ένας Άγγλος, ένας Αγγλέζος έπιαν τη χειρομοβίδα και βάλαν του τη μες τα σέρκα του Βαντελή. Και του λέει «Ιού εώκα». Στους καφενέδες εξιστορούσαν με καμάρι την ηρωική πράξη του Μόδεστου, ενώ στο χώρο της θυσίας του, εκεί ουσιαστικά που ξεκίνησε ο αγώνας για ελευθερία, ανεγέρθη μνημείο αφιερωμένο στον πρωτομάρτυρα και των υπολείπων ηρών και πεσόντων. Εδώ έπεσε ο πρώτος νεκρός της ΕΟΚΑ, άρα συμβολικά, σε επίπεδο συμβολισμού, είναι από εδώ που ξεκινάει ο υπέροχος εκείνος αγώνας για να αποκτήσει η Κύπρος την ελευθερία της μετά από μια μακρά περίοδο ξένης κατοχής, η οποία διέρχησε περίπου 800 χρόνια. Η γιαγιά Αποστολού νιώθει περηφάνεια για το σύζυγό της, αλλά το κενό που της άφησε, της αναπλήρωτο. Ήμουν και περήφανη, αλλά ήμουν και λυπημένη, διότι τα παιδιά μου ένιωσε να είναι έτσι όπως είναι τώρα. Καταφέραμε. Η γιαγιά Αποστολού 63 χρόνια μετά, παρά τα βάσανα, τις δυσκολίες και τη θλίψη, συνεχίζει να ελπίζει στην ελευθερία. Στο όνομα αυτής που έπεσε μαχόμενος ο Μόδεστος Παντελή. Ο ήρωάς της, ο ήρωας όλων, που από τότε είναι αιώνια στο πάνθεο των αθανάτων. Do you?